Δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη είναι για τον Πιέρ Μοσκοβισί η επίτευξη συμφωνίας για το ελληνικό πρόγραμμα στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο και τόνισε πως πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ δημοσιονομικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Είμαι πεπισμένος πως αν γίνουν προσπάθειες από όλες τις πλευρές, τότε ναι, μπορούμε να κάνουμε πρόοδο και να κινηθούμε προς μια συμφωνία. Όταν κοιτάζω τους αριθμούς, βλέπω πως η Ελλάδα πλέον έχει ανακάμψει. Ερωτηθείς για το αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι όντως υπεραπεσιόδοξο, ο Πιέρ Μοσκοβισί υπογράμμισε την αξιοπιστία των στοιχείων της Eurostat. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος και θέλουμε να είναι μαζί μας. Χρειάζεται να έχουμε μαζί μας και το Ταμείο, διότι αποτελεί εγγύηση ασφαλείας για την Ελλάδα. Η Ελλάδα συζητά ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, αλλά χωρίς λιτότητα, δήλωσε από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, που χαρακτήρισε καταστροφική τη συζήτηση για δημοσιονομικά μέτρα έστω και ενός ευρώ. Αν και είναι αρκετά δημοφιλής πλέον η άποψη ότι οι διαφωνίες μεταξύ των δανειστών φταίνε για την καθυστέρηση της εξόδου της χώρας από την κρίση, η μη εφαρμογή ορισμένων σημαντικών μεταρρυθμίσεων διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης δεν μπορεί παρά να σημαίνει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες για την ελληνική οικονομία. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιαννίσης.